Άνιμε έρχονται και άνιμε φεύγουν. Είσαι από αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο ή προτιμάς να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Με το 2017 να έχει φύγει και το 2018 να έχει ήδη ξεκινήσει, καιρός να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα καλύτερα άνιμε που μας πρόσφερε ο προηγούμενος χρόνος. Καλώς ήρθατε στα Top 6 άνιμε του 2017. Νούμερο 6. Tiger Mask. Η ιστορία δύο νεαρών Παλαιστών που βάζουν στόχο τη ζωή του να εντοπίσουν ποιο τραυμάτισε ένα πολύ αγαπημένο άτομο σε αυτού και έχουν σκοπό να το πετύχουν διαλέγοντα διαφορετικά μονοπάτια. Η σειρά δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό στην πάλη και όλοι οι αγώνε, αν και ιδιαίτερα ρεαλιστικοί, έχουν το στοιχείο του πατροπαράδοτου ισών εμπνεύματο. Οι πρωταγωνιστέ νικάνε με κόπο, κούραση και πείσμα. Αν και η σειρά έχει ενδιαφέρον, δυστυχώ η πλοκή, καθώ και οι χαρακτήρε τη, δεν έχουν αρκετό χρόνο για να αναπτυχθούν. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι παιδί των 80s και 90s, θα εντοπίσεις γρήγορα τα στοιχεία που σε έκαναν τότε να αγαπείς τα άνιμε, ασχέτως αν τότε τα λέγαμε Mickey Mouse. Νούμερο 5. Inuyasiki. Η ιστορία του Walter White από το Breaking Bad, αν αποφάσιζε να γίνει ήρωας. You're goddamn right. Ο Inuyasiki είναι ένας παππούς που αφού διαγνωστεί με καρκίνο, το χτυπάει ένα διαστημόπλιο. Παρ' όλα αυτά, οι εξωγήινοι αποδεικνύονται κύριοι, μιας και παίρνουν το γερασμένο του κορμί και το μετατρέπουν σε ένα πολυμηχάνημα. Ο Inuyasiki πετάει, έχει όπλα, αλλά μπορεί και να θεραπεύσει κάθε μορφής ασθένεια. Η σειρά δίνει βάση στο ερώτημα, τι θα έκανες αν μπορούσες να είσαι θεός. Θα βοηθούσες τον κόσμο ή θα σκότωνες για διασκέδαση. Και μας δίνει αρκετές σκηνές δράσεις, καθώς και συγκινητικά στιγμιότυπα. Η παρουσίαση θυμίζει πάρα πολύ Parasite The Maxine. Ο λόγος παρόλα αυτά που είναι τόσο χαμηλά στη λίστα μου είναι ότι η σειρά κάνει υπερβολική χρήση CGI. Με αποτέλεσμα, ασχέτως αν είναι καλοδουλεμένοι, οι χαρακτήρες καταντούν ορισμένες φορές να μοιάζουν με άψυχα κουτιά. Παρ' όλα αυτά, αν είστε σαν και εμένα και δέχεστε να κάνετε τα στραβά μάτια μιας και η ιστορία είναι καλογραμμένη, δώστε του μια ευκαιρία. Νούμερο 4. Konosuba 2. Το Konosuba γυρνάει με μια δεύτερη σεζόν. Ο Κάζουμα, που έχει μεταφερθεί σε έναν κόσμο που θυμίζει πιο πολύ RPG παιχνίδι, συνεχίζει να έχει αμέτρητες περιπέτειες με το χαρέμι του που αποτελείται από κουτορνίθια. Αντίθετα με την πρώτη σεζόν, το Konosuba 2 ξεπερνάει κάθε όρια από άποψη χιούμορ και διασκέδασης. Το άνιμε είναι μονίμως εκπληκτικό και οι χαρακτήρες μοναδικοί. Δεν υπάρχει στιγμιότυπο που να μην γελούσα ή να μην πέρναγα καλά. Konosuba. Δείτε το, αλλά προσπαθήστε να μην πεθάνετε στα γέλια. Νούμερο 3. Little Witch Academia. Η σειρά απαντά στο ερώτημα πώς θα ήταν το Harry Potter αν για πρωταγωνιστή είχε μια κοπέλα και η ιστορία ήταν καλογραμμένη. Η Άκο αποφασίζει να μπει σε μια ακαδημία μαγισσών επειδή η μικρή είχε δει ένα μοναδικό ξόρκι από μια μοναδική μάγισσα η οποία δυστυχώς εδώ και καιρό έχει χαθεί. Αν και η Άκο δεν έχει μαγικές ικανότητες ή ταλέντο, θέλει να προσπαθήσει να γίνει καλύτερη. Η σειρά έχει εξαιρετικό χιούμορ, πολύ συγκινητικές σκηνές αλλά και απίστευτο animation. Κάθε επεισόδιο δείχνει εξαιρετικό και δεν υπάρχει στιγμή όπου κάτι να είναι στατικό. Ένα εκπληκτικό παράδειγμα μιας σειράς, η οποία έχει δουλευτεί από άτομα που ξέρουν τι είναι το animation και προσπαθούν να μας δώσουν μοναδικές στιγμές και στον οπτικό τομέα, αλλά και από άποψη ιστορίας. Κάθε στιγμή είναι μοναδική και το animation θυμίζει ποιότητα την οποία έχουμε συνηθίσει μόνο σε ταινίες. Little Witch Academia. Γιατί ορισμένες φορές η ζωή θέλει λίγο μαγεία. Νούμερο 2. Κακεγκουρούι. Τι παίρνεις όταν αναμειγνύεις τον Κάιτζι με ένα άγριο θηλυκό το οποίο επιζητά την πρόκληση και εξιτάρεται με οτιδήποτε σχετίζεται με τύχη, ασχέτως αν αυτό μπορεί να της καταστρέψει τη ζωή? Φυσικά τη Γιούμεκο. Σε μια κοινωνία όπου όλα μετριούνται με το χρήμα, βρισκόμαστε σε ένα σχολείο το οποίο κυριολεκτικά κυβερνάται από τους πλουσιότερους χαρακτήρες. Τα λεφτά αποκτιούνται από πολλές πηγές, αλλά ο ευκολότερος τρόπος να πλουτίσεις είναι ο τζόγος. Και όταν μιλάμε για τζόγο, αναφερόμαστε σε εκατομμύρια. Οι χαμένοι γίνονται δούλοι των νικητών και επικρατεί μια κατάσταση όπου η ζωή σου δεν σημαίνει τίποτα. Το μόνο που μετράει είναι πόσα χρήματα έχεις. Η Γιούμεκο, αν και εμφανίζεται σαν μια ήρεμη κοπέλα, στην πραγματικότητα είναι μια μανιακή με τα στοιχήματα. Η σειρά από την αρχή σου δημιουργεί ένα συνέστημα ανασφάλειας, γιατί ακόμα και η πρωταγωνίστρια φαίνεται να τα έχει χαμένα. Φυσικά η κατάσταση δεν βελτιώνεται όταν βλέπουμε το μαθητικό συμβούλιο που αποτελείται από μελλοντικούς ηγέτες, οι οποίοι όλοι είναι διψασμένοι για ηγεσία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιστορίας είναι ότι παίζει μεταξύ λογικής και παράνοιας. Η παρουσίαση, οι χαρακτήρες, το σκηνικό, όλα σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν αυτό που βλέπεις θα έπρεπε να το βλέπεις
ή παρά είναι υπερβολικό. Σου δείχνει πώς το χρήμα αλλοιώνει τον άνθρωπο και πώς οι άνθρωποι πουλάνε το σώμα και την ψυχή τους για αυτό και πώς ο σεβασμός είναι κυριολεκτικά μια έννοια που χάνει την αξία της όταν αντιλαμβάνεσαι πόσο ασήμαντος θα ήσουν σε ένα τέτοιο σχολείο χωρίς χρήματα ή χωρίς πονηριά. Και ναι, ο νικητής δεν είναι πάντα ο καλύτερος παίκτης, αλλά ο πιο πανούργος και ο πιο εφευρετικός. Σκοπός δεν είναι να μην κλέψεις, αλλά να κλέψεις δίχως κάποιος να σε αντιληφθεί. Το Κακιγκουρού είναι μια εξαιρετική σειρά που, αν και έχει ελάχιστα επεισόδια, μας δίνει μια υπερβολικά διασκεδαστική ιστορία. Πριν πάμε στο νούμερο 1, ορίστε ορισμένες σειρές, όπου αν και δεν κατάφερα να μπουν στη λίστα, αξίζει να τους ρίξουμε μια ματιά. Νούμερο 1. Made in Abyss. Μια πολύ γλυκιά σειρά για μια πολύ πανεμορφή πόλη, θα έλεγα, αν στη μέση της δεν υπήρχε μια σχεδόν απίθμενη άβυσσος, όπου το να ταξιδεύει στα βάθη της ταλαιπωρεί το κορμί σου και οδηγεί σε απίστευτες κατάρες, οι οποίες μπορούν να σε κάνουν να ζαλιστείς ή ακόμα και να βγάλεις αίμα από τα μάτια και τα αυτιά σου. Το Made in Abyss είναι μια εκπληκτική ιστορία, η οποία συνεχώς παίζει με τα νεύρα σου. Με σχεδιασμό χαρακτήρων που θυμίζει χαρούμενη πλοκή για παιδιά και με αρκετά φωτεινά χρώματα στην αρχική του παρουσίαση, το Made in Abyss σου δείχνει ότι το να έχεις όνειρα είναι ωραίο, αλλά καμιά φορά ίσως να το σκεφτείς πριν φύγεις για μια τεράστια περιπέτεια με κυριολεκτικά αμέτρητα σημεία, άτομα ή γεγονότα τα οποία μπορεί να σε σκοτώσουν. Επίσης, άλλη μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι δεν βοηθάει να ξεκινάς μια τέτοια ιστορία όταν είσαι παιδί. Η πρωταγωνίστρια είναι ένα απλό όρφανο κορίτσι που αγαπάει την περιπέτεια και σκοπός της είναι να φτάσει κάποια στιγμή στον πάτο της Αβύσσου, όπου σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε, μόνο οι πιο ικανοί μπορούν να το κάνουν. Ο ενθουσιασμός της αυξάνεται όταν ανακαλύπτει ένα μικρό ρομπότ, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από τον πάτο της Αβύσσου, καθώς και πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η μητέρα της βρίσκεται στον πάτο και έμεσα αλλά και άμεσα την προσκαλεί να έρθει να την βρει. Η πρώτη σεζόν του Made in Abyss δίνει πολύ βάση στην παρουσίαση του κόσμου αλλά και στους κινδύνους που υπάρχουν. Αλλά αντί να μας τα αναφέρει όλα αυτά από την αρχή, αφήνει τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες να αποκαλύπτονται σιγά σιγά. Μπορώ να πω ότι αυτή η σειρά για εμένα περιλαμβάνει την πιο τρομακτική και ταυτόχρονα την πιο συγκινητική στιγμή σε άνιμε για το 2017. Ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο με είχε κρατήσει αγχωμένο για το μέλλον ενός χαρακτήρα. Επίσης, βλέπουμε πως ήρεμα άτομα, τα οποία εμπνέουν αυτοπεποίθηση και ηρεμία, μπορούν να είναι τα μεγαλύτερα τέρατα. Το Made in Abyss απαιτεί γερό στομάχι και ηρεμία για να το απολαύσεις. Και για όσους το έχουν ήδη δει, έχω καλά νέα, διότι το 2019 θα κυκλοφορήσει η δεύτερη σεζόν. Αυτή ήταν η λίστα μου με τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου άνιμε του 2017. Σας άρεσαν? Τα ξέρετε? Και αν όχι, ποια ήταν τα δικά σας αγαπημένα για το 2017 και τι θα περιμένατε να δείτε το 2018? Γράψτε τις δικές σας αγαπημένες επιλογές στα σχόλια. Από Mazinger Death στον Extreme, γεια σας! Κονοσούμπαρα σις... Κονοσούμπαρα σις εγκάι... Νιθούκουθου... Ω, τι λέτε ρε.